Για τέταρτη ημέρα παραμένει το μπλόκο των κατοίκων στη λεωφόρο Λαυρίου με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κάτοικοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στην Κερατέα, πέταξαν και χθες πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ακούγονταν πυροβολισμοί στα γύρω χωράφια, ενώ από βόμβα μολότοφ προκλήθηκαν ζημιές σε μια κλούβα των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 5 άτομα, από τα οποία 2 επειδή βρέθηκαν στην κατοχή τους φυσίγκια και μαχαίρι, και τα άλλα 3 για επιθέσεις κατά της δημιουργίας των ΜΑΤ. 20.000 κάτοικοι είμαστε υπό ομηρία. Έχουν έρθει πρωτοφανείς αστυνομικές δυνάμεις, πάνω από 1.000 άτομα αστυνομικοί, και έχουν καταλάβει μια πόλη ολόκληρη. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών. Η έρευνα έχει δύο σκέλη. Πρώτον, να εντοπίσει αν και από ποιους διαπράχθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του παριστάμενου εισαγγελέα και αστυνομικών, αδίκημα που αφορά τη χρήση όπλων, και δεύτερον, τις συνθήκες τραυματισμού δημοσιογράφου που κάλυπτε τα επεισόδια.